Καλησπέρα, καλησπέρα, βράδυ Παρασκευής. Καλησπέρα. Τι ωραία που ξεκινήσαμε με Λίμνο. Έτσι είπαμε, κάθε εβδομάδα πλέον θα ξεκινάμε για να ξαναθυμηθούμε λίγο τους τουριστικούς προορισμούς τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Έχεις πάει στη Λίμνο. Έχω πάει, είναι υπέροχο μέρος. Έχω πάει και εγώ στη Λίμνο και αν δεν έχεις πάει εσύ, να πας οπωσδήποτε γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και πολύ οικονομικά. Σαν τουριστική προβολή του ΕΟΤ ακούστηκες, αλλά όντως ήταν πολύ ωραίο. Είναι πάσα για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, με το κομμάτι του τουρισμού. Το πήγαινες εκεί. Ναι, πάντως, σου έχω και καλεσμένο. Ήταν το προηγούμενο, να μην πούμε, δεν ήταν φετινά από το φετινό καλοκαίρι. Ούτε περσινό. COVID. Είναι από τα παλιά καλοκαίρια. Είπαμε θα σου πηγαίνουμε βόλτα από το αρχείο που έχουμε σε μια περιοχή κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, και μια και ξεκινήσαμε έτσι τουριστικά, θα το συνεχίσουμε και τουριστικά και πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως, γιατί και ο χρόνος του είναι πολύτιμος και περιορισμένος. Τον κοσμήτορα του ΔΥΠΑΕ, τον κύριο Ευάγγελο Χρήστου, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Σέντρα TV. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ιδιαίτερα για ευχάριστα πράγματα όπως ο τουρισμός. Θα σας πάμε στο κομμάτι του τουρισμού λίγο αργότερα. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Καβάλα. Είναι αυτό το καινούργιο μεταπτυχιακό, κύριε Χρήστου, το οποίο έρχεται στην πόλη της Καβάλας και αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Ένα μεταπτυχιακό το οποίο φαντάζομαι το ήθελαν πολύ. Υπήρξαν αρκετές οχλήσεις μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς το ήθελα πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα προσφέρει και στην Καβάλα και στο Πανεπιστήμιο και ακόμα περισσότερο προσφέρει και στην όλη τη σχολή οικονομίας και διοίκησης. Μην ξεχνάμε ότι δύο από τα πιο δυναμικά και ισχυρά τμήματα της σχολής οικονομίας και διοίκησης του Πανεπιστημίου της Ελλάδας έχουν έδρα στην Καβάλα. Είναι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το τμήμα λοιπόν Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ικανοποιεί πλέον μια πάγια απέτηση και του τουριστικού κόσμου, αλλά ακόμη και στο πλαίσιο της ανάπτυξης, της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης, ειδικά όχι μόνο της Καβάλας και της Θάσου, αλλά του συνόλου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία? Ένα καινούριο, καινοτομικό, πραγματικά υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακό στη διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας, τονίζω και το φιλοξενίας, διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή είναι, εντάσσονται κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας. Αυτό λοιπόν πλέον γίνεται πράξη, προχωράει το μεταπτυχιακό, ήδη έχει πάρει λειτουργίας, ξεκινάει η λειτουργία του. Είναι ένα MBA σε τουρισμό και φιλοξενία το οποίο στοχεύει σε στελέχη. Δεν είναι θεωρητικό, γιατί ξέρετε ο τουρισμός εντράζεται μέσα σε θεωρία, αλλά έχει και πολύ ισχυρό κομμάτι πράξης. Το συγκεκριμένο λοιπόν μεταπτυχιακό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα παντρεύει τη θεωρία με την πράξη, με αποτέλεσμα τα στελέχη τα οποία θα το παρακολουθήσουν και πολλοί από αυτούς θα είναι και εργαζόμενοι στο τουριστικό κλάδο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και απαραίτητες δεξιότητες. Δεν θα μάθουν από τους, αλλά θα μάθουν και να κάνουν. Ξέρετε, τουρισμός, ο κλάδος του τουρισμού είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Όχι μόνο στην περιοχή μας, στη χώρα μας γενικότερα. Και κατεξοχήν αρμόδιο ίδρυμα, κατεξοχήν αρμόδιο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το οποίο έχει την πλέον εκτεταμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία για θέματα έρευνας και εκπαίδευσης τουρισμού και σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε διδακτικό επίπεδο, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Γι' αυτό λέγω ότι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη η ανάπτυξη αυτού του μεταπτυχιακού με έδρα την Καβάλα. Μάλιστα, κύριε Χρήστου, τα ερωτήματα είναι πολλά που θέλουμε να σας θέσουμε και να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να τα δούμε κιόλας. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από το μεταπτυχιακό, ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη που είναι κατεξοχήν τουριστική και έχει και το νησί της Θάσου απέναντί της. Δηλαδή, ένα τέτοιο μεταπτυχιακό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους του τουρισμού. Πάμε λίγο να δούμε και το κομμάτι όμως του τουρισμού στην περιφέρειά μας που λίγο. Λίγο πριν περάσουμε, δύο-τρία πράγματα να διευκρινίσουμε. Αν έχει λήξει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, κύριε Χρήστου. Δεν έχει λήξει, οπότε ας επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΥΠΑΕ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα
το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για να πάρουν οι τηλεθεατές μας όλες τις πληροφορίες. Γεστείτε, είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό. Και πόσα άτομα θα δεχτείτε, πόσα άτομα θα δεχτείτε? Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, δεν είναι μεγάλος, γιατί ξέρετε στα μεταπτυχιακά έχουμε μικρούς σχετικά αριθμούς για να υπάρχουν μικρά κλειστά τμήματα, να κρατάμε πάρα πολύ ψηλά την ποιότητα. Αυτό θα είναι ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά τουρισμού στην Ελλάδα και το λέω, το εγγυώμαι, διότι πρώτον γίνεται από ένα καταπληκτικό τμήμα, από υπέροχους συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξαιρετική τεχνογνωσία. Παρεμπιπτόντως διευθυντής είναι ο κύριος Σπύρος Μάμαλης, διευθυντής του μεταπτυχιακού, και δεύτερον, γίνεται στο πλαίσιο του κατεξοχήν εξειδικευμένου πανεπιστημίου με φοβερή τεχνογνωσία στον τουρισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Γιατί, να σας πω, έχει άλλα δύο μεταπτυχιακά στον τουρισμό, εκτός Καβάλας φυσικά, και ελληνόφωνα και αγγλόφωνα το πανεπιστήμιο μας. Έχει προπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό, έχει διδακτορικές σπουδές, τα έχει ήδη αυτά. Έχει ερευνητικό εργαστήριο. Για να σας δώσω και μία είδηση ακόμη. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Στον ιδρυτικό νόμο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπάρχει πρόβληση, εγκεκριμένη ήδη, για δημιουργία Ινστιτούτου, Ερευνητικού Ινστιτούτου Τουρισμού με έδρα Καβάλα. Πολύ ωραία. Ακούσουμε ότι αυτό εδώ και δύο χρόνια δεν έχει ακόμη συσταθεί, παρόλο που προβλέπεται από τον κανονισμό. Δηλαδή, είναι πολλά τα σχέδια. Τι μπορεί να σημαίνει αν συσταθεί αυτό το Ινστιτούτο? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Ινστιτούτο, και πόσο μάλλον με έδρα την Βόρεια Ελλάδα και την πόλη της Καβάλας και την περιφέρειά μας, έτσι. Θα είναι τρομερά σημαντικό, όχι μόνο για την Καβάλα, για όλη την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, και τολμώ να πω και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί? Διότι θα μπορέσει να εξειδικευτεί σε παροχή και έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην τοπική κοινωνία και στις επιχειρήσεις και στους δήμους και στην περιφέρεια, και κυρίως να συνδεθεί με το ανάλογο ερευνητικό εργαστήριο τουρισμού Τουρλάμ, που εμείς στο Πανεπιστήμιο μας ήδη έχουμε και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει πολύ στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Πατουλίδη. Μεθαύριο θα κάνουμε ένα webinar για το άνοιγμα του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία. Τώρα, αυτό σημαίνει τι? Ότι αν λειτουργήσει και το Ινστιτούτο στην Καβάλα, το οποίο θα είναι και υπερκείμενη δομή, θα είναι και πάνω από το ερευνητικό εργαστήριο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, αυτόματα αυτά τα δύο θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία, θα μπογιαστούν, θα μεταφέρουμε βέλτιστες πρακτικές οι οποίες λειτουργήσαν στη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα. Θα μεταφέρουμε επίσης και την ευρύτερη τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί στην Καβάλα στη Θεσσαλονίκη. Και βλέπετε, αυτό σημαίνει πραγματικά μεγάλο περιφερειακό πανεπιστήμιο. Win-win λοιπόν. Οπότε πρέπει να λειτουργήσει, θα είναι θετικό. Πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα? Γιατί έχουμε και το κομμάτι του κορονοϊού το οποίο μας επηρεάζει. Οπότε φαντάζομαι κάποια από τα μαθήματα θα είναι εξ αποστάσεως, διαζώσεις. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Βεβαίως. Υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός. Τα μαθήματα όλα αυτό το εξάμεινο θα γίνουν εξ αποστάσεως με εξαιρετική τεχνολογική πλατφόρμα, την οποία διαθέτει ήδη το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Το όλο σύστημα είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και λειτουργεί, αναμένει να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Μάλιστα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλει την αίτησή του. Μέχρι πότε, κύριε Χρήστο? Δεν είναι διαθέσιμη την ημερομηνία, αλλά είναι ανερτημένη στην ιστοσελίδα. Ωραία, εντάξει. Πάμε και στο κομμάτι. Άρα, του τουρισμού. Πολύ τώρα. Θετικό το αποτύπωμα, ναι, το γεγονός ότι το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ θετικό, και ακόμα περισσότερο να επισημάνω το θετικό αποτύπωμα και τη μεγάλη προσφορά των δύο συγκεκριμένων τμήματων. Mm-hmm. Ακριβώς. Του Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης στην Καβάλα. Διότι ξέρετε, υπάρχουν και άλλα τμήματα σε άλλες χώρες, χωρίς να θέλω φυσικά προς Θεού να μειώσω οτιδήποτε. Αλλά αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα προσφέρουν και γνώση και τεχνολογία και εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα τα οποία αφορούν άμεσα την Καβάλα, τη Θάσο, ολόκληρη την περιφέρεια. Δεν πρόκειται για φιλολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά, ναι, κάτι. Καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για. Μιλάμε για διοικητικές επιστήμες και τεχνολογία. Μιλάμε για λογιστική, χρηματοοικονομική, πράγματα τα οποία βοηθούν άμεσα την ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Να μην το κρατήσουμε μόνο στην Καβάλα και στη Θάσο. Όλης της περιφέρειας. Ένα σχόλιο σας τώρα θα θέλαμε. Αναφορικά με την τουριστική περίοδο που έρχεται. Ναι. Βιώσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση πέρσι με το lockdown, την άρση των μέτρων, τους τουρίστες που ήρθαν φέτος.
Ξεκινάνε τα πράγματα με εμβολιασμούς βέβαια, αλλά με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, με ένα συνοριακό σταθμό νυμφαίας Μακάζα, ο οποίος έχουμε ακούσει ότι θα ανοίξει, αλλά είναι κλειστός. Πώς βλέπετε όλο αυτό το τοπίο στον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Δείτε τώρα, έχουμε μια τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Ποια είναι αυτή? Πέρυσι, τέτοια εποχή, βρισκόμασταν στο άγνωστο. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δεν γνωρίζαμε τι θα γίνει. Προσπαθούσαμε να αυτοσχεδιάσουμε κατά τα ψέματα. Γίνανε λάθη, γίνανε για κάποια πετυχημένα στοιχεία. Δεν πήγε καλά η χρονιά, η περσίνη, αλλά ήταν και αναμενόμενο. Τηρουμένων των αναλογιών, δεν ήταν και τόσο κακή η κατάσταση. Φέτος όμως, γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τι θα γίνει, γνωρίζουμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε, γνωρίζουμε λίγο πολύ και τους χρόνους. Άρα για φέτος δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Άρα, πρώτον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλων των ειδών της τουριστικής επιχείρησης θα είναι γνωστά, θα είναι σεβαστά και θα είναι έτοιμες. Και εδώ βέβαια έχει μεγάλες ευθύνες, τις οποίες ελπίζω να αναλάβει και πιστεύω ότι θα αναλάβει και το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια και η κατατόπους Δήμη. Γιατί οι τουριστικές επιχειρήσεις, κατά τα ψέματα, χρειάζονται και κάποια βοήθεια και τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ακόμη και οικονομικής σε κάποιες περιπτώσεις, για να εφαρμόσουν σωστά τα πρωτόκολλα. Και γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε σωστά τα πρωτόκολλα? Για να προστατέψουμε τους ίδιους τους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες. Διότι αν δεν τα εφαρμόσουμε σωστά, υπάρξει πρόβλημα, κρούσματα, μπορείτε να φανταστείτε στην περίπτωση αυτή η φοβερή, όχι η ζημιά, δυσφήμιση που θα γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή, αν γίνει κάποια στιγμή, να το πω έτσι λαϊκά, στη θάσου του παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο, δεν πληγεί απλώς. Όλο το νησί θα πληγεί. Αυτό πρέπει να έχουμε. Άρα, νούμερο ένα, σωστή προετοιμασία, ενημέρωση και βοήθεια σε όλων των ειδών της τουριστικής επιχείρησης. Νούμερο δύο, να είναι γνωστοί οι κανόνες του παιχνιδιού και στους δυνητικούς επισκέπτες. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ή κακώς, η πραγματικότητα είναι ότι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως σε ανάλογο βαθμό και στην Ανατολική Μακεδονία, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι αλλοδαποί, έρχονται κυρίως οδικά. Έχουν οδικό τουρισμό από γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρεμβάλλεται κάποιος κάκτος ή κάποιος tour operator στη Βρετανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, που θα στείλει αεροπορικό στους τουρίστες και κατά συνέπεια ήδη θα τους έχει ενημερώσει. Πρέπει να έχετε αυτό το τέλος. Να κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε εκείνο. Θα πάρει ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, ο Τούρκος στο αυτοκίνητό του, θα έρθει. Ο άνθρωπος αυτός ενδεχομένως να μην είναι επαρκώς πληροφορημένος. Ενδεχομένως να μην γνωρίζει τι πρέπει να έχει κάνει, τι να έχει, αν είναι εμβολιασμένος, τι έγγραφα να έχει. Εδώ δεν έχει καμία ευθύνη να τον ενημερώσει η χώρα του. Εμείς θέλουμε τα χρήματα. Εμείς τον θέλουμε να επισκεφτεί. Άρα είναι το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η πολιτεία στο σύνολό της. Πρόσφατα σε εθνικό ΜΜΕ έκανε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να κάνει και το Υπουργείο Τουρισμού. Να προβάλλει και να ενημερώσει τον κόσμο στις χώρες αυτές. Και βεβαίως σε θέμα δικού μας ενδιαφέροντος σε γειτονικές χώρες θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και η περιφέρεια, ενδεχομένως και η Δήμη. Σε συνεργασία με ανάλογους τοπικούς φορείς στις γειτονικές χώρες. Δεύτερο λοιπόν ενημέρωση. Τρίτο, τρομερά σημαντικό, να μην δούμε ξανά τα περσινές ουρές χιλιόμετρων στα σύνορα. Μας δυσφημεί, δημιουργεί πρόβλημα και δεν είναι το προϊόν που θέλουμε να προσφέρουμε. Αυτά μπορούν να λυθούν με σωστό προγραμματισμό. Και ίσως δεν κατανέμει και σωστά τους τουρίστες στην Βόρεια Ελλάδα, αυτό, έτσι. Αυτό εκεί ήθελα να πάω. Κύριε Χρήστου, επιτρέψτε μας να χρησιμοποιήσουμε μία λαϊκή έκφραση. Η μάνα, λένε, αγαπάει όλα τις τα παιδιά. Αλλά πέρσι είδαμε ότι η μάνα τα διαχώρισε λίγο τα παιδιά της και προώθησε συγκεκριμένα brand name προορισμούς, τύπου, αν θέλετε να αναφέρουμε μερικά, Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, φυσικά πάντα ψηλά στις επιλογές. Και είδαμε τη Βόρεια Ελλάδα να παραμένει η τελευταία των φτωχών. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εν μέρη τυχαία και εν μέρη όχι τυχαία. Τι θέλω να πω. Σε αυτούς τους προορισμούς, Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη κτλ., Ρόδο, Κος, Κέρκυρα, είναι γνωστοί ούτως ή άλλως. Έχουν μπράντ ούτως ή άλλως. Υπάρχει ζήτηση από το εξωτερικό και από τους tour operator ούτως ή άλλως. Είναι ένα βήμα μπροστά.
Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά η πολιτεία θα πρέπει εμάς να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Περισσότερα κίνητρα, περισσότερη όθηση, περισσότερη βοήθεια στους τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Κατά ψέματα. Δεύτερον, επειδή ακριβώς σε αυτούς τους προορισμούς που αναφέρεται είναι κατεξοχήν νησιωτικοί, οι επισκέπτες δεν έρχονται οδικώς. Δεν έρχονται από τις γειτονικές χώρες. Έρχονται από πιο μακρινές κεντροευρωπαϊκές ή βορειοευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Πλάνο μέσα από το οργανωμένο σύστημα των operator. Οπότε και να μην είναι τίποτε σοβαρό η πολιτεία, θα κάνουν αυτοί. Δεύτερο συμπέρασμα, πάλι το ίδιο με το προηγούμενο. Η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Κεντρική Μακεδονία χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Και επικοινωνική, όπως είπα πιο πριν, ενημέρωση των ανθρώπων αυτών στις χώρες αυτές, και προβολή. Και προβολή, το τονίζω. Γιατί η διαφημιστική εκστρατεία του ΕΟΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πάλι θα στοχεύει διαφήμιση και προβολή στις κατεξοχήν χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ελλάδα, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Ναι. Στη Σερβία τι γίνεται. Στη Βουλγαρία τι γίνεται. Στη Ρουμανία τι γίνεται. Ακόμη και στην Τουρκία τι γίνεται. Ακόμη και στα Σκόπια και από εκεί έρχονται οι τουρίστες. Τι γίνεται. Εκεί δεν πρέπει να δραστηριοποιηθεί η πολιτεία, το Υπουργείο Τουρισμού, η περιφέρεια, η δίκη. Δεν πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Πρωτίστως το Υπουργείο Τουρισμού που και ό,τι που έχει και τα καλύτερα κονδύλια. Εδώ μπαίνει, ταιριάζει αυτό και με αυτό το οποίο αναφέρεται πιο πριν, ότι όλα τα παιδιά τα καμπάει η μάνα, αλλά όλα δεν τα λαμπάει ενδεχομένω το ίδιο, γιατί νοιάζει, γιατί δεν αφήνει το σπίτι. Γιατί δεν υπάρχει. Να είμαστε τώρα κατά ψέματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν υπάρχει κάποια πλεκάνηση ή κάποια συνωμοσία. Απλώς λέμε, και θα πάνε ο δικός, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ να ασχοληθούν. Πρέπει να ασχοληθούν. Πρέπει να το απαιτήσουμε. Και αυτό είναι και ο ρόλος του δικού μας. Να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και μπράβο. Και να πιέσετε, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα οποία σας είπα για ερωτήσεις σε όλους τους αρμόδιους επίπεδων. Από το Υπουργείο Τουρισμού, το κάθε Δήμο. Κάτι πρέπει να γίνει. Μακάρι εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και από το Πανεπιστήμιο, αλλά εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβουλέψουμε. Να παρέχουμε την τεχνογνωσία. Μάλιστα. Και τώρα να συμβουλέψετε και τους νέους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στις γνώσεις τους πάνω στο κομμάτι του τουρισμού μέσω του νέου μεταπτυχιακού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πραγματικά έτσι επικοδομητική. Και είμαστε εδώ φυσικά για να παρακολουθούμε και τα νέα του μεταπτυχιακού αλλά και οτιδήποτε άλλο με τον τουρισμό. Είμαστε εδώ. Κρατάμε το όνομά σας στις επαφές μας, κύριε Χρήστου. Με χαρά μεγάλη και να ξέρετε ότι και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι κοντά σας και είναι κοντά σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και να το πω πραγματικά, χωρίς να θέλω να πενέψω το σπίτι μας, αποτελούν κόσμημα εκπαιδευτικό μέσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και πρέπει να φροντίσουμε να το διατηρήσουμε. Να μην χαθεί, να μην χαθούν αυτά τα δύο τμήματα της σχολής μας. Πρέπει να παραμείνουν στην καβάλα και να παραμείνουν ισχυρά όπως είναι και τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Με ένα στόμα μια φωνή, τα είπαμε και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικός. Το ίδιο θέλαμε να πούμε, εντάξει. Απίστευτος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και εύστοχα και για το μεταπτυχιακό πόσο σημαντικό είναι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ένα μεταπτυχιακό που έρχεται στην πόλη μας, στο πανεπιστήμιο που εδρεύει εδώ. Είχαμε την τύχη να έχουμε ένα πανεπιστήμιο πλέον, να δούμε τα μεταπτυχιακά, πόσο μάλλον σε μια τουριστική περιφέρεια και όλα αυτά που ακούσαμε για τον τουρισμό. Μα η Καβάλα ασχολείται με τον τουρισμό, ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας της. Αφορά τον τουρισμό. Δεν γινόταν να μην υπάρχει ένα μεταπτυχιακό πάνω στον τουρισμό. Και σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο. Και το Ινστιτούτο που είπε ο κύριος Χρήστου είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειες για να δημιουργηθεί, γιατί θα αποκομίσει πολλά και η περιφέρειά μας, από η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από όλα αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια μέσω του Ινστιτούτου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέλος του διαφημιστικού διαλείμματος, δεύτερο μέρος εκπομπής. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον τουρισμό, έτσι.
Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι της ψυχολογίας. Ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή όλων μας και είναι αυτό που έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλα όλο αυτό που ζούμε στην καραντίνα. Πολλά αναθεωρήσαμε, πολλά καταλάβαμε για την καθημερινότητα τελικά, πόσους μικρούς θησαυρούς κρύβονται μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά και κάναμε τεστ αντοχής στους εαυτούς μας και έτσι, συνεχίζουμε ακριβώς, να κάνουμε. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι κατάλοιπα θα αφήσει ο κορονοϊός στην καθημερινότητά μας, τι συνήθειες, είναι πολλά αυτά τα οποία... Που θα μείνουν σε βάθος χρόνου, λογικά. Ναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε παρέα με την ψυχολόγο, την Φαζιλική, την Χατζηδημητράκη, την οποία έχουμε και στην παρέα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά, πολύ καλά εσείς. Τι κατάλοιπα μας άφησε ο κορονοϊός? Τι θα μας αφήσει ο κορονοϊός? Και με τι είχαμε αντιμέτωποι? Είχαμε αντιμέτωποι μάλλον με την αμή πραγματικότητα. Και νομίζω ότι είχαμε και αντιμέτωπο λίγο με τις δαιμονές μας, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι νομίζω πως πραγματικά είναι, ναι. Εσείς καταρχάς πώς βλέπετε τους ανθρώπους, πολλοί έχουν έρθει σε εσάς όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας. Ποια είναι τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, πώς να το θέσω πιο σωστά? Ποιο είναι το συνηθιέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποιος τώρα που μπήκαμε στην καραντίνα και έχει αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας? Κοιτάξτε τώρα, στην δεύτερη αυτή φάση της καραντίνας, βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο άνετο. Δεν βλέπω ιδιαίτερο φόβο. Το μόνο που βλέπω είναι το συνέστημα της καταπίεσης που έχουν υποστεί όλοι, γιατί είμαστε σε μια βεβαιότητα, δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξουν, πώς θα γίνει άρση των μέτρων, πώς θα αρχίσει ο κόσμος πάλι να εργάζεται, να βγαίνει έξω, να επιστρέψει μια κανονικότητα. Όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σίγουρα η πανδημία έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Πολλές όμως από τις συνήθειες που υιοθετήθηκαν κατά την περίοδο του lockdown θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, μέσα από την εμπειρία μου στην δουλειά και τη συναναστροφή με τον κόσμο γενικότερα, έχω δει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων επιθυμεί να διατηρήσει κάποια χόμπι και κάποιες συνήθειες που απέκτησε κατά την περίοδο του lockdown. Δηλαδή, πλέον η συζήτηση γίνεται γύρω από τέτοιου είδους θέματα. Πολλοί είναι αυτοί, για παράδειγμα, που δηλώνουν ότι θα ήθελαν να μαγειρεύουν ενδεχομένως τα χέρια στο σπίτι, να συνεχίσουν τη γυμναστική στο σπίτι μέσω του διαδικτύου, να συνεχίσουν κάποια χόμπι που ανακάλυψαν, όπως η ζωγραφική και η τυπουρική. Δηλαδή, περισσότερο πλέον εστιάζουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Έχουμε αφήσει λίγο το κομμάτι το απεσιόδοξο και το αρνητικό στην άκρη, γιατί ενδεχομένως και ο κόσμος το έχει ανάγκη να πιαστεί από κάπου. Και κατά πόσο και πώς να το θέσουμε, οι ερωτικές σχέσεις θα επηρεαστούν? Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να το θίξουμε κι αυτό. Ίσως ήδη έχουν επηρεαστεί κιόλας. Ναι, μέσα από τον κορονοϊό, ζευγάρια εξ αποστάσεως, ζευγάρια ακόμη και τώρα που δεν μπορούν να ειδωθούν. Νέοι έρωτες που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Μέσω του Facebook, Instagram, Viber, όλα αυτά τώρα βρίσκονται σε πλήρη άνθηση, ούτως ή άλλως. Ναι, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Στο κομμάτι το ερωτικό, νομίζω ότι, όπως έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη, έχουν επηρεαστεί αρνητικά τα ζευγάρια που ούτε σε άλλο είχαν θέμα μέσα στη σχέση. Ή έχει συμβεί και το αντίθετο. Γιατί οι άνθρωποι γενικά έχουν αναθεωρήσει τις προτεραιότητες σχετικά με την προσωπική τους ζωή και τα σπίτια τους. Για πολλούς ανθρώπους η εμπειρία της πανδημίας έχει ενισχύσει τη συναισθηματική τους σχέση με το οικιακό τους περιβάλλον. Βλέπουν το σπίτι τους πλέον ως ένα μέρος για να εκφράζουν τον εαυτό τους. Έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο προβάλλουν την προσωπικότητά τους, την κοινωνική τους θέση, τις προσωπικές τους αξίες μέσα στο σπίτι. Και ίσως και ένα μεγάλο ποσοστό βλέπει το σπίτι ως τον ασφαλή τους χώρο. Οπότε σε ένα τέτοιο ασφαλές περιβάλλον, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά πάνω στις ερωτικές σχέσεις, οικογενειακές και φιλικές. Γιατί πλέον περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, υπάρχει χρόνος να συνειδητοποιήσουν, να εκτιμήσουν, να καταλάβουν τι πραγματικά έχει αξία.
και πιστέψαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στην κανονικότητα. Εξετάζουν πλέον μια νέα ομαλότητα. Δεν θέλουν να επιστρέψουν σε αυτό που θεωρούσαν φυσιολογικό. Γιατί μέσα από την καραντίνα έχουν βρει συνήθειες οι οποίες τους άλλαξαν την καθημερινότητα και αυτός ο τρόπος ζωής τους άρεσε πιο πολύ, ας πούμε. Ναι, ενδεχομένως αυτό να έχει μια θετική επίδοση σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Εγώ δεν θα ήθελα σήμερα να εστιάσουμε τόσο στις αρνητικές επιδράσεις της καραντίνας, γιατί μήνες τώρα συζητάμε, επικεντρωνόμαστε γύρω από αυτό το θέμα και νομίζω ότι πλέον δεν μας βοηθάει. Ούτε σε άλλες αισθάνομαι ότι πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος. Σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Ίσως όχι ακριβώς οι ρυθμούς όπως ήμασταν και πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να εστιάσω σε ένα θετικό σενάριο, σε θετικές εικόνες. Τώρα όσον αφορά το διαδίκτυο, εντάξει, υπάρχει πλέον τεράστια αύξηση των βιντεοκλήσεων και της κοινωνικοποίησης στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι επενδύουν περισσότερο σε έξυπνες συσκευές και έξυπνες τεχνολογίες παρά σε αγορά ρούχων, κοσμημάτων κτλ. Και είναι λογικό. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν όσο ποτέ άλλοτε τώρα να εκφράζουν την προσωπικότητά τους μέσα στο σπίτι, προσκαλώντας περισσότερους ανθρώπους από ποτέ, έστω αν και εικονικά όλο αυτό. Και η επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων με φίλους και συγγενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, νομίζω ότι θα συνεχιστεί και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων του lockdown. Ο κόσμος φαίνεται να θέλει να το συνεχίσει όλο αυτό. Εγώ αυτό βλέπω πιστικά. Εσείς έχετε δει κάποια αύξηση στις συνεδρίες σας στο γραφείο σας? Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι λόγω της μοναχικότητας που είναι ως φυσικό ακόλουθο της καραντίνας να στρέφονται προς την ψυχανάλυση. Και αυτό, ξέρετε, μπορούμε να το βάλουμε στη λίστα με τα θετικά. Γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρούν πως η ψυχανάλυση είναι συνυφασμένη με ψυχολογικά προβλήματα. Μπράβο. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό αυτό αποτελεί ένα μύθο. Δεν ισχύει. Ο καθένας έχει τον ψυχολόγο του εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι το ταμπού αυτό άλλο στην Ελλάδα και σε πιο μικρές επαρχιακές πόλεις όπως η δική μας. Αυτό είναι όντως ένα ευχάριστο γεγονός. Όχι το ότι κινητοποιήθηκαν μέσα από την κατάσταση του κορονοϊού και της πανδημίας. Απλά άνθρωπος, ο κόσμος άρχισε να συνειδητοποιεί τι σημαίνει η ψυχοθεραπεία. Έχει συνειδητοποιήσει ότι η ψυχοθεραπεία είναι για ανθρώπους φυσιολογικούς, για ανθρώπους υγιείς, οι οποίοι όμως έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποια συναισθήματα, πράγματα που συμβαίνουν σε όλους μας. Ποιος από εμάς δεν έχει περάσει από μία ακόμη και καταπληκτική περίοδο στη ζωή του? Ποιος άνθρωπος δεν έχει αισθανθεί το να ξεπερνάει τα όρια στο κομμάτι του άγχου? Όλοι μας. Οπότε πλέον ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι σημαίνει ψυχοθεραπεία. Σίγουρα η κατάσταση της πανδημίας είναι ένας παράγοντας παραπάνω που τους παροτρύνει στο να επισκεφθεί έναν ειδικό. Το ευχάριστο είναι ότι δεν καταφεύγουν άμεσα σε φαρμακευτική αγωγή όπως παλιότερα. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και ναι, όντως σε αυτό το δεύτερο κύμα είναι τεράστια η διαφορά. Ενώ στο πρώτο lockdown του Μαρτίου σχεδόν και τα περιστατικά που έβλεπα, το 70% διέκοψε τις συνεδρίες. Αυτή τη φορά όχι μόνο δεν διέκοψαν τις συνεδρίες, είχε και ένας μεγαλύτερος επισκέφθηκε το γραφείο μου και ένας μεγάλος αριθμός καινούργιων πελατών. Μάλιστα. Τι θα λέγατε σε όσους μας ακούν τώρα και αναρωτιούνται γενικότερα για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, τι πρέπει να κάνουν για τον εαυτό τους, έτσι μία συμβουλή στους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς έρχονται ναι, αντιμέτωποι με τους δαίμονές τους, όπως είπαμε και στην αρχή. Τι θα τους λέγατε, κυρία Χατζηδημητράκη? Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω στον κόσμο είναι να μείνει σε μία κατάσταση ψυχραιμίας, ηρεμίας, γαλήνης, ούτε σε άλλους πλησιάζουμε προς το τέλος.
να βάλουν στη ζωή τους περισσότερο δραστηριότητες, όπως είναι ο περίπατος, γιατί απολαμβάνοντας, το οποίο βέβαια συμβαίνει και χαίρομαι πάρα πολύ που το συναντώ καθημερινά, γιατί απολαμβάνοντας έναν αναζωογονητικό περίπατο, είναι ένας ιδανικός τρόπος να αποβάλεις το στρες, να ξεμουδιάσεις το σώμα, να καθαρίσεις το μυαλό, να κάνεις προβολή σε θετικές εικόνες, ίσως ακούγοντας το αγαπημένο σου, την αγαπημένη σου μουσική περπατώντας, να κάνεις θετικές σκέψεις. Γιατί το περπάτημα είναι ένας βασικός παράγοντας για μια ισορροπημένη καθημερινότητα και ξέρετε, μπορεί να συμβάλλει πολύ στην ενίσχυση του ανασωπητικού μας, πράγμα το οποίο το έχουμε ανάγκη. Και αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω κλείνοντας είναι ένα άλλο βασικό κομμάτι που για μένα το βασικότερο κομμάτι όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι λίγο ο αυξημένος χρόνος αυτής της παραμονής στο σπίτι αποτελεί ένα παράγοντα στρες, το ότι δρά αρνητικά στο ποτό. Και η πανδημία μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρόνο είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να μένουν στο σπίτι, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Εδώ πάνω θέλω να πω ότι κάτι το οποίο το συζητώ και με τους πελάτες μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλω να βιαστεί κάποιος να αλλάξει ριζικά όλες αυτές τις συνήθειες που το προβληματίζουν. Γιατί σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων το οποίο προβληματίζεται από τις συνήθειες που απέκτησε. Εάν αισθάνεται κάποιος, για παράδειγμα, ότι πίνει αλκοόλ περισσότερο ή συχνότερα από ό,τι θα ήθελε, καλό θα είναι να ξεκινήσει να περιορίζει σταδιακά την ποσότητα που καταναλώνει. Για παράδειγμα, να αντικαταστήσει ένα ποτό με μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί και να ορίσει έναν αριθμό ποτών που επιτρέπει στον εαυτό του. Ακόμη και όταν θα βγούμε από όλο αυτό και θα ξεκινήσουν η βραδινή έξοδη στα μαγαζιά, στα καφέ κτλ., στα εστιατόρια. Όταν λοιπόν θα ξεκινήσουν τις βραδινές εξόδους, θέλει λίγο προσοχή. Είναι πιθανότερο έτσι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι δεν χρειάζεται περισσότερο. Δεν χρειάζεται περισσότερο αλκοόλ. Φυσικά, βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι είναι πιθανόν κάποιος άνθρωπος να αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού. Τότε όμως, αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να επιστρέψει σε έναν ειδικό ή στις κατάλληλες δομές. Αυτό. Και σε αυτό το λόγο, έχουν γίνει διάφορες έρευνες και οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι όσο προσθέτεται σύν μία εβδομάδα καραντίνα, αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ. Και έρευνες έχουν δείξει ότι είμαστε στο 2ωρο περίπου 5 ποτά στο αντρικό φύλλο και 4 ποτά στο γυναικείο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μικρός αριθμός. Ένα μικρό ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό κατανάλωση αλκοόλ. Μάλιστα. Πάρα πολύ όλα όσα μας αναφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι για την επικοινωνία που είχαμε, γιατί ό,τι είπατε είναι όντως χρήσιμο. Και πολλά εξ αυτών τα αναγνωρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας τώρα. Δηλαδή, κάπου σε όλα αυτά που αναφέρατε, βρίσκουμε γιατί και εμείς έναν οίκο μυαλίνα. Ανακαλύψαμε τους εαυτούς μας και μέσα από αυτό προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε όλα αυτά που γίνονται. Να μην φοβόμαστε λοιπόν, να αποδεχόμαστε και τις νέες συνήθειες που μπορεί να έχουν προκύψει και να αντιμετωπίζουμε τους δαίμονές μας. Κρατάμε αυτά, πολύ επιγραμματικά βέβαια. Έχει να μαθαίνουμε να ζούμε με τη χαρά, όχι με το φόβο. Μαθαίνουμε, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και με αυτή την ωραία έτσι, φράση να σας να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία, ναι. Και έτσι περνάμε και το αισιόδοξο μήνυμα και σπάμε και το ταμπού. Αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ, ναι. Λογικό, μου φαίνεται. Ξέρεις τι, είναι κάτι τόσο απλό, το οποίο όμως δεν σου περνάει από το μυαλό, αν δεν το βιώνεις, έτσι. Λες, κοίταξε τώρα. Και όμως ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει σε αναστολή πριν πάρα πολύ καιρό και παραμένουν σπίτι τους συνεχόμενα. Ναι. Ορισμένοι από τον Νοέμβριο. Από τις 7 Νοεμβρίου που μπήκαμε στην καραντίνα. Όσοι εργάζονταν στα καταστήματα εστίασης, καφέ, μπαρ, εστιατόρια. Ξενοδοχειακές μονάδες, τουρισμός, ναι. Όλοι αυτοί μείναν σπίτι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, τι θέλετε, διαφημίσεις, θέλετε να Τσίγκα. Δούμε ένα-δύο ρεπορτάζ. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό. Επιστρέφουμε με χαμόγελο του παιδιού, το οποίο επιτέλους ήρθε και στην Καβάλα. Τόσο καιρό το βλέπουμε διαδικτυακά. Εξ αποστάσεως τώρα το είχαμε στο σπίτι μας που λένε. Και έχουμε πολύ ωραία δράση που έγινε και εδώ στην Καβάλα και στην Κομωτινή και στην Οριστιάδα. Ναι. Και κάτι άλλο πολύ, πιο, πολύ χρήσιμο μάλλον. Διαφημίσεις. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για να δούμε κάτι, όχι διαφορετικό, στο ίδιο μικροσχήματος περίπου, είμαστε λίγο είναι πιο χαλαρά. Πάντα κλείνουμε με τα good news, τα καλά νέα της ημέρας, έτσι προσπαθούμε να περνάμε ένα μήνυμα προς το τέλος της εκπομπής. Και αυτό το πάρτι έχει να κάνει με το χαμόγελο του παιδιού. Έτσι ακριβώς, το οποίο βρέθηκε σήμερα εδώ. Βέβαια. Και στην Καβάλα, έτσι προχωρώντας σε μια εθελοντική αιμοδοσία από τις 8.30 ώρα το πρωί μέχρι και τις 2 στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι εξυπηρετεί γενικότερα οποιαδήποτε δράση. Από rapid test μέχρι εθελοντική αιμοδοσία. Είναι πέρασμα. Και πόσο μάλλον αυτή τη χρονική συγκυρία που οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες λόγω της μειωμένης κίνησης στα νοσοκομεία, ο κόσμος φοβάται, δεν πηγαίνει. Ισχύει, το χαμόγελο του παιδιού βρέθηκε σε πολλές περιοχές περιφέρειας, σκέφτεσαι και στην Καβάλα. Και βρεθήκαμε και εμείς εκεί να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για να δείξουμε και τις δράσεις γενικότερα του χαμόγελου του παιδιού, αλλά και τη συγκεκριμένη δράση για την οποία βρέθηκαν σήμερα εδώ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ πάμε. Και επιστρέφουμε με κάτι έτσι ακόμη καλύτερο. Βέβαια. Μέγιστη πράξη κοινωνικής ευθύνης. Λοιπόν, να ενισχύσει το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας που έχει ανάγκη και έλλειψη αίμα. Συμμετέχουμε και σώζουμε. Το έχω να ενισχύσει αυτή τη δράση, να μας υποστηρίξει. Το χαμόγελο του παιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Ελευθερίας της Καβάλας την Παρασκευή 9 Απριλίου από τις 8.30 ώρα το πρωί έως και τις 2 η ώρα το μεσημέρι, ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ εν ώψη της εθελοντικής δράσης αιμοδοσίας, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από την Τρίτη, όπου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πόλη της Κομωτινής. Εχθές συνεχίσαμε με το Διδημότυχο, όπου και εκεί η ανταπόκριση ήταν συγκινητική από τον κόσμο παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, γιατί είχε πάρα πολύ κακό, άσχημο καιρό, κρύο. Παρ' όλα αυτά, συγκεντρώθηκαν 34 ασκοί αίματος. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Καβάλα με εθελοντική δράση αιμοδοσίας. Από το πρωί έχει έρθει ο κόσμος για να δώσει αίμα με σκοπό να ενισχύσει το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας που έχει ανάγκη και έλλειψη αίμα. Να πούμε ότι η εθελοντική δράση αυτή δεν σταματάει εδώ. Τη Δευτέρα θα βρισκόμαστε και στη Θεσσαλονίκη, στην νέα παραλία Θεσσαλονίκης, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε όλες τις πόλεις γίνεται η συνεργασία με τους Δήμους, όπως εδώ σήμερα με το Δήμο Καβάλας, με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τους τρεις σταθμούς που είπαμε, αλλά αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος InterSIC 2, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του προγράμματος InterREC Ελλάδας-Βουλγαρίας, διασυνοριακό.
Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης 116-111 και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, τις οποίες λειτουργεί το Χαμόγελο του Παιδιού 24 ώρες την εβδομάδα και 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Στόχος μας πέρα από την εθελοντική δράση αιμοδοσίας είναι και η ενημέρωση και η στήριξη ψυχοκοινωνικά στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, τα ίδια τα παιδιά, μέσω των γραμμών μας, τη γραμμή SOS 1056, τη γραμμή 116.000 που λειτουργούν όλο το 24ωρο, εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, σηκώνουν τις γραμμές και είναι εκεί για να δώσουν κατευθύνσεις, συμβουλές σε όποιον καλεί. Και τέλος να πούμε ότι θα προχωρήσουμε και σε webinar, σεμινάρια εκπαιδευτικά αντίστοιχα με τους ψυχολόγους μας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, όπως και της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς ψυχολόγους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο δράσης γύρω από τον COVID-19 και τις υιογενείς λοιμώξεις, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες σε σχολικές κοινότητες με τον κατάλληλο τρόπο, αποτελούν μέρος της σειράς των δράσεών τους. Άλλη μια σημαντική δράση στην πόλη της Καβάλας, ωστόσο όμως το Χαμόγελο του Παιδιού τα τελευταία 4 χρόνια από το 2017 έχει δημιουργήσει ένα κέντρο άμεσης κοινωνικής και ιατρικής επέμβασης εδώ στην έδρα την Καβάλα με στόχο να ικανοποιούμε όλες τις ανάγκες των παιδιών για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συστηματικά λοιπόν 24 ώρες το 24ωρο είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, δίπλα σε κάθε παιδί θύμα εξαφάνισης, δίπλα σε κάθε παιδί που μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αλλά και δίπλα σε οικογένειες που έχουν παιδιά και αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Είναι σημαντικό ο κόσμος που γνωρίζει παιδιά που είναι σε κίνδυνο, παιδιά που έχουν οποιαδήποτε ανάγκη να επικοινωνεί μαζί μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βρεθούμε δίπλα τους και να τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που παρέχει το Χαμόγελο του Παιδιού. Μάλιστα, και από χαμόγελο σε χαμόγελο θα πάμε. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε ένα πρόλογο. Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι γνωρίζουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν με το lockdown. Έτσι, λοιπόν, το Χαμόγελο του Παιδιού έκανε μία ειδική ενημέρωση μέσω του ψυχολόγου Στέφανου Αλεβίζου για την ανθεκτικότητα των παιδιών στην παρατεταμένη υγειονομική κρίση, τον εγκλεισμό και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά δεν είχαν τόσο καιρό σχολείο. Κάποια, οι μαθητές δημοτικού πήγαν στο σχολείο, οι μαθητές λυκείου θα πάνε σχολείο. Γενικότερα είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον. Καταρχάς, έχει χαθεί η επαφή με τους φίλους τους. Είναι διαφορετική η επαφή, γιατί είναι κλειστή η εστία. Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στη ζωή μας και δίνονται ιδιαίτερες συμβουλές από το Χαμόγελο του Παιδιού. Έγινε μια ειδική ενημέρωση σύντομη για το πώς μπορούν τα παιδιά να αντέξουν όλη αυτή την υγειονομική κρίση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε όμως, λίγο να πούμε ότι ο καιρός Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστος. Τι ωραία. Να, έτσι μια γρήγορη βόλτα που έκανα στην περιφέρεια. Θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Όχι, ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες. Και καλές θερμοκρασίες. Σε όλες τις πόλεις τώρα που βλέπω. Οι τολμηροί τώρα είναι που βάζουν τα μαγιό και ξεκινούν και τις πρώτες βουτιές. Κοίταξε, με 14 βαθμούς υψηλότεροι, 14-15 και 2-4 χαμηλότεροι. Δεν μιλάω για τη δική μας κατηγορία τώρα. Α, εντάξει. Που περιμένουμε τον Αύγουστο. Εγώ είμαι η τολμηρή του Αυγούστου. Που άμα εντάξει, δεν βράζει το νερό, δεν μπαίνει. Εγώ είμαι ο τολμηρός του Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου. Οι χειμερινοί κολυμβητές τώρα τι είναι. Οι καλύτεροι τους. Φυσικά, εννοείται. Οπότε καφεδάκι, πάρτε και τα κατοικίδια σας και βόλτα στις παραλίες. Στέλνοντας το 6. Στέλνοντας το 6, ναι, εννοείται. Λοιπόν, κλείνουμε με Χαμόγελο του Παιδιού. Ραντεβού και πάλι την επόμενη Παρασκευή. Εδώ το Χαμόγελο το δικό μας, όλο δικό σας για το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία που έχεις έμπνευση. Έχω. Αυτά από εμάς. Φιλιά, καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε καλά. Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Αλεβίζος, είμαι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού και σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη ρώτατο χαμόγελο, ένα πάρα πολύ σημαντικό ρώτατο χαμόγελο, το οποίο έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή των lockdown, της πανδημίας, του κορονοϊού και όλων αυτών που έχει φέρει σαν αποτέλεσμα
γύρω από αυτή τη συνθήκη που όλοι νιώθουμε πιεσμένοι και σε πολύ μεγάλη ένταση. Έτσι, αυτό το ρώτα το χαμόγελο γίνεται στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Intersect 3, ενός σημαντικού προγράμματος το οποίο ευνοεί τις συνέργειες μεταξύ κρατών για δράσεις για την προστασία αλλά και για την υγεία των παιδιών, δράσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, δράσεις συνδυσιακής αφύπνισης, αλλά και δράσεις αιμοδοσίας. Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας και να δείτε και τις πόλεις που τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτούμε, προκειμένου να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική δράση, ενέργεια της αιμοδοσίας, της εθελοντικής αιμοδοσίας, για να στηρίξουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και τους συνανθρώπους μας. Και θα δείτε γιατί το λέω. Γιατί ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενδυναμωθεί η ψυχική υγεία των παιδιών, το να νιώσουν ότι προσφέρουν και στον διπλανό τους. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά και στην πορεία. Ανοίγοντας λοιπόν, κλείνοντας αρχικά το κεφάλαιο της υγείας και της περιγραφής του προγράμματος, πάμε να ανοίξουμε το σημαντικό κεφάλαιο για σήμερα, που είναι η έννοια της ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, πώς να κάνουμε τα παιδιά να μπορούν να αντέξουν χωρίς έτσι πολύ μεγάλη βλάβη συναισθηματική όλη αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι τα παιδιά είναι σε ένταση, είναι μέσα στο σπίτι, έχουν αποκοπεί από τη ρουτίνα τους, από την καθημερινότητά τους, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχουν αποκοπεί από πράγματα που μπορεί να κάνανε για να περνάνε την ώρα τους, να βγουν με τους φίλους τους, να πάνε για μπάσκετ, για αθλητικές δραστηριότητες γενικότερα, ακόμη και να πάνε στον κινηματογράφο ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά αφήνουν ένα αποτύπωμα πάνω στη συμπεριφορά των παιδιών. Πώς εκφράζεται και πώς παρατηρούμε αυτό το αποτύπωμα. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τους ενήλικες, ίσως δεν διαφέρει και καθόλου. Γύρω μας όλοι βλέπουμε ανθρώπους φοβισμένους, μην κολλήσουν, έτσι, μην αρρωστήσουν και μην γίνουν η αιτία να κολλήσει κάποιος δικός τους άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή γενικότερα. Βλέπουμε ανθρώπους θυμωμένους, αγανακτισμένους, πότε θα τελειώσει όλο αυτό, δεν αντέχω. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν πολλές διεξόδους έτσι, συναισθηματικής αποφόρτισης, επικοινωνίας. Έχουν χάσει φίλους, οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό-οικογενειακό περιβάλλον. Τους λείπει η καθημερινότητά τους. Αυτό που λέγαμε να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κανονική μας ζωή, όπως τη γνωρίζαμε, θα τροποποιηθεί. Ήδη τροποποιείται και ας πούμε με τη λήξη της πανδημίας και την ολοκλήρωση ενός κύκλου, lockdown ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρουμε ότι αυτή η όλη συνθήκη θα έχει αφήσει ένα αποτύπωμα στη συμπεριφορά μας και θα έχει αλλάξει και αυτό που ονομάζουμε κανονικότητά μας. Θα μπούμε σε μία άλλη κανονικότητα. Και καλό είναι να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά και από τώρα. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά? Θα σας δώσουμε τρία σημαντικά στοιχεία σε αυτό το ρώτα το χαμόγελο. Και καλό είναι να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια θα προβληθούν άλλα δύο ρώτα το χαμόγελο την επόμενη περίοδο, όπου θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος στήριξης και υποστήριξης των παιδιών. Ξεκινώντας με αυτά τα τρία σημαντικά ζητήματα στη σημερινή μας συνάντηση, το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι παρόλο που θέλω να μιλήσω για την ψυχική υγεία, θα μιλήσω για το σώμα. Η πρώτη συμβουλή έχει να κάνει με το σώμα μας. Έχει να κάνει με το ότι ένα παιδί που τρέφεται στους χρόνους και με τις τροφές που πρέπει, ένα παιδί που κοιμάται, ένα παιδί που κινείται, ένα παιδί που προσέχει την εμφάνισή του ακόμη και όταν είναι μέσα στο σπίτι και φτιάχνει διάθεσή του, αναπτύσσει ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό άμυνας απέναντι στην πίεση του κορονοϊού. Άρα, Να τρεφόμαστε σωστά, να ασκούμαστε, να αθλούμαστε. Ακόμα και το περπάτημα, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είναι τα παιδιά καθυλωμένα μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε μία οθόνη. Έστω και λίγα λεπτά κάθε μέρα, λίγη ώρα κάθε μέρα, να μπορούν να βγουν και να περπατήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί μας βάζει και κάτι άλλο. Ο κορονοϊός διατάραξε την καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε ότι αν έχουμε συγκεκριμένη ώρα που πάμε για ύπνο, που ξυπνάμε, που έχουμε τα γεύματά μας, που βγαίνουμε έξω για να περπατήσουμε, όλα που κάνουμε μπάνιο ή έτσι που διαλέγουμε τα ρούχα μας, όλα αυτά φτιάχνουν μία νέα ρουτίνα. Και γενικά να ξέρετε ότι η ρουτίνα στην καθημερινότητα των παιδιών είναι εντός εισαγωγικών και θεραπευτική. Άρα κρατάμε αυτό το πρώτο σημαντικό κομμάτι. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας είναι στο να εξηγήσουμε στο παιδί τι είναι αυτός ο κορονοϊός. Άρα, πριν πάμε στο παιδί, θα πρέπει πρώτα να έχουμε μάθει εμείς τι είναι ο κορονοϊός, πώς συμπεριφέρεται,
ποια είναι τα καινούργια δεδομένα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι τώρα, αυτή την περίοδο. Σχεδόν όλα τα δημοσιογραφικά και μη site, σχεδόν όλα τα κανάλια έχουν μια σταθερή θεματική γύρω από τον κορονοϊό. Δεχόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες. Εξαιρετικοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων τοποθετούνται δημόσια και συμβουλεύουν τον κόσμο, αλλά πολλές φορές υπάρχει ένα debate μεταξύ τους. Και αυτό το είδαμε πολύ και στο πρώτο lockdown, ότι άλλος βγαίνει και λέει υπέρ μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, ενώ κάποιος άλλος βγαίνει και λέει όχι παιδιά, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι βοηθητική, ίσα ίσα μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Ανάμεσα σε αυτά τα debate πολλές φορές βρίσκεται ο κόσμος. Αυτή η σύγχυση που προκαλείται μεταφέρεται και στον κόσμο, ο οποίος τελικά ενισχύεται και το συναίσθημα του θυμού και δεν ξέρει τι να κάνει. Η δική μας συμβουλή είναι επιλέξτε συγκεκριμένα ειδησιογραφικά κανάλια, δίκτυα, όταν λέω κανάλια εννοώ δίκτυο, από τα οποία θα ενημερώνεστε, είτε site, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο, εφημερίδες ή οτιδήποτε άλλο. Επιλέξτε όμως συγκεκριμένα site, συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Μην αφήνετε την ειδησιογραφία του κορονοϊού να μπει στην καθημερινότητά σας. Θα σας καταβάλει, δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα. Και αφού συγκεντρώσετε όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται, τότε να μπορέσετε να μιλήσετε και στα παιδιά. Και τι να πούμε. Καταρχάς, τι είναι αυτός ο κορονοϊός. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε στα παιδιά, έτσι, το πώς μπορούμε και πρέπει να προστατευτούμε και κυρίως να τοποθετήσουμε την έννοια της πανδημίας, του lockdown και του κορονοϊού σε ένα συνεχές. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Το ξέρουμε από προηγούμενες έρευνες, από προηγούμενες πανδημίες σε άλλες χώρες, ότι τοποθετώντας τη συνθήκη σε μία χωροχρονική σειρά αρχής, μέσης, τέλους, διευκολύνει πάρα πολύ τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι αυτή η συνθήκη δεν έχει έρθει για να μείνει. Έχει έναν κύκλο, θα τον ολοκληρώσει. Είμαστε στη μέση, εξελίσσεται. Θα κλείσει ένας κύκλος, θα ανοίξει ένας άλλος. Αλλά όλα ανοίγουν και κλείνουν. Και υπάρχει και ένα συνεχές. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι αυτό βρίσκεται πάνω σε ένα συνεχές. Κοντά στο συνεχές και στην έννοια του τέλους που ανέφερα πριν, θα πρέπει να κρατήσετε και την έννοια της ελπίδας. Αυτή είναι η τρίτη μας και σημαντικότερη συμβουλή. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι έρευνες συμφωνούν ότι η καλλιέργεια της ελπίδας και του συναισθήματος αλτρουισμού είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ψυχική υγεία των παιδιών. Πάω πρώτα στον αλτρουισμό και λέγοντας ότι όταν συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ο οποίος βοηθάει και τους άλλους, τη μαμά, τον μπαμπά, τα αδέλφια μου, τον παππού και τη γιαγιά, με βοηθάει να είμαι πιο συνεπής σε αυτή τη συμπεριφορά. Όταν ξέρω ότι βοηθάω τον διπλανό μου, τον γειτονά μου, πάλι διευκολύνει τα παιδιά να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτό που τους ζητάμε να κάνουν για να προστατευτούν, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα ίδια, έχει να κάνει και με τον διπλανό τους. Ακόμα και η αιμοδοσία, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, να ξέρουμε ότι βοηθάμε τον διπλανό μας. Θα δείτε ότι θα υπάρξει και ψυχική ανάταση γύρω από όλο αυτό. Τελειώνοντας λοιπόν με το κομμάτι της ελπίδας, είναι ότι, όπως είπαμε, αρχή, μέση, τέλος, ελπίδα. Τα παιδιά πρέπει να ελπίζουν, πρέπει να καλλιεργείται το συναίσθημα της ελπίδας. Είναι ένα αισιόδοξο συναίσθημα που μας βοηθάει να σταθούμε στα πόδια μας. Ξέρω ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Ξέρω ότι πολλοί και πολλές που βλέπετε αυτή τη στιγμή είστε πολύ κουρασμένοι από αυτή τη συνθήκη. Ούτε φοβισμένοι, ούτε θυμωμένοι, πάρα πολύ κουρασμένοι. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι δίπλα σας, η γραμμή 1056 είναι δίπλα σας, σε ό,τι χρειαστείτε, σε οτιδήποτε μπορούμε να σας διευκολύνουμε για να στηρίξετε και να υποστηρίξετε τα παιδιά σας, είμαστε εκεί. Τη στήριξη και την υποστήριξη θα την παρέχετε εσείς. Εσείς είστε οι γονείς των παιδιών, εσείς είστε οι σημαντικές φιγούρες. Εμείς είμαστε εκεί για να στηρίξουμε και τα παιδιά και εσάς και να σας διευκολύνουμε να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση. Ό,τι χρειαστείτε, το 1056, 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα, είναι εκεί με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Και αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, υπάρχει πάντα και η εφαρμογή chat, την οποία μπορείτε να βρείτε μέσα από το site μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Ανώνυμα, δωρεάν και 24ωρα. Ευχαριστούμε πολύ.